Η αποκατάσταση των ζημιών και φυσικά η προστασία των συμπολιτών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση των 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα του Σαββάτου αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για τις περιοχές της Πάργας και του Καναλακίου. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες και διαδικασίες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερη λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και των μέτρων πρόληψης που καλούνται όλοι να εφαρμόσουν. Μια πρώτη εκτίμηση του τεχνικού κόσμου της Ηπείρου όμως μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου είναι πως έχει ήδη σημάνει ένα καμπανάκι κινδύνου γιατί από τις κατοικίες που κρίθηκαν ακατάλληλες να κατοικηθούν η συντριπτική πλειονότητα ανήκει στις νεόδμητες. Αυτό σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του τμήματος Ηπείρου του τεχνικού επιμελητηρίου Γιάννη Τσίγκρο έχει ήδη δημιουργήσει αίσθηση και ανησυχία γιατί αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη πως δεν έχει εφαρμοστεί ο αντισεισμικός κανονισμός. Έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι, το έχουμε ανακοινώσει και σε δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει και περιμένουμε να πάει στιγμή να καλεστούμε. Έχουμε βέβαια μια πρώτη εικόνα γιατί οι στελέχοι μας από την Δημαρχιακή Επιτροπή πήγαν και έχουμε μιλήσει μαζί τους. Υπάρχει μια σημαντική, υπάρχουν σημαντικές βλάβες. Τα δύο κτίρια που έχουν πέσει βέβαια ήταν μη ηλεκτροδοτούμενα, οπότε ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι πράγματι έχουν παρουσιαστεί και προβλήματα σε σχετικά νεόδυνες κατοικίες πριν το 2000. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ανησυχεί. Ανησυχεί όμως περισσότερο προς τον τρόπο κατασκευής τους παρά προς τις μελέτες. Δηλαδή, από ό,τι πρώτες δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι σε κάποιες περιπτώσεις σύγχρονο κατοικίο δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρες ο αντισεισμικός κανονισμός. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για το μέλλον. Ένα καμπανάκι για όλους. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες παρεμβαίνουν στο ρόλο τους. Είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι μελέτες, οι οποίες πάντα τηρούν όλες τις προϋποθέσεις, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια του αντισεισμικού κανονισμού. Και ο αντισεισμικός κανονισμός έχει αποδείξει παντού στην Ελλάδα ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί κανονικά, δεν έχει υπάρξει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχει ο κλάδος, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι με αυτεπιστασία των κατασκευών, άρα η Μιλάνη πολλές φορές παραβλέπει το ρόλο των μηχανικών. Πολλές φορές βέβαια και οι συνάδελφοι όταν παραβλέπουν ότι δεν ασχολούνται, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Αλλά γενικά όμως ότι πρέπει αυτό το πράγμα να μπει σε μια σειρά και πρέπει πλέον ο ιδιώτης να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μηχανικό του, φάνηκε ξεκάθαρα σε αυτόν τον σεισμό. Ευτυχώς δεν θέλαμε θύματα, πιο πολύ είχαμε υλικές ζημιές. Αλλά είναι 32 σπίτια τα οποία είναι δύσκολο να κατοικηθούν και πρέπει να γίνουν ανάλογες επεμβάσεις. Εμείς τονίσαμε και στην παρέμβαση που κάναμε ότι σε οποιαδήποτε ρογμές παρουσιαστούν στις κατοικίες είναι δέον οι κάτοικοι να καλέσουν συναδέλφους μηχανικούς να τις εκτιμήσουν γιατί ακόμα το φαινόμενο βρίσκεται είναι ακόμα ενεργό και περιμένουμε μέχρι να αποσβέσει το φαινόμενο τουλάχιστον να γίνει ένας έλεγχος κατοικίες αν και ποιες μπορούν να κατοικηθούν ή όχι μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις.